Μια νέα και ταραχώδη σελίδα στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας ξεκινάει. Οι Έλληνες μηχανικοί, μέσω των συλλογικών τους οργανώσεων, πρωτοστατούν στην καλλιέργεια της επιστήμης και της τεχνολογίας και στην οικοδόμηση της χώρας. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο επιτελεί κομβικό ρόλο στην εκπαίδευσή τους. Την 1η Νοεμβρίου 1923, οι Έλληνες μηχανικοί ενώνουν τις δυνάμεις τους και ιδρύεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με σκοπό την προαγωγή της τεχνικής κινήσεως της χώρας. Από τότε, κάθε χρονιά, κάθε δεκαετία, το ΤΕΕ έχει σταθερή και αποφασιστική συμβολή στην ανάπτυξη της Ελλάδας. Οι μηχανικοί ανταποκρίνονται στις μεγάλες εθνικές ανάγκες μετά το 22 με κρίσιμες υποδομές σε όλη τη χώρα, κατοικίες για τους πρόσφυγες, ολόκληρες πόλεις και χωριά και μνημεία εθνικής σημασίας να δημιουργούνται μέσα σε λίγα μόλις χρόνια. Το Τεχνικό Επιμελητήριο μελετά το Εθνικό Κτηματολόγιο, τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό της Αθήνας, αλλά και το ζήτημα των σεισμών. Το ΤΕΕ εδραιώνει το ρόλο του στην κοινωνία και χτίζει την οργάνωσή του. Ιδρύει το πρώτο περιφερειακό του τμήμα στη Θεσσαλονίκη και εκδίδει το περιοδικό του. Οι μηχανικοί αποκτούν το δικό τους ασφαλιστικό ταμείο, ενώ πρωτοστατούν στη δημιουργία μεγάλων έργων και οχυρώνουν την άμυνα της χώρας. Το Τεχνικό Επιμελητήριο και οι Έλληνες μηχανικοί μάχονται στην πρώτη γραμμή. Κατασκευάζουν χαρακώματα και αμυντικά έργα. Την επόμενη μέρα εργάζονται για την ανασυγκρότηση του τόπου και εκπονούν πρωτοποριακές επιστημονικές μελέτες για το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας. Ξεκινάει μια νέα εποχή για την Ελλάδα και το ΤΕΕ πρωταγωνιστεί στις μελέτες και τις προτάσεις για τη βιομηχανική ανάπτυξη και τον εξηλεκτρισμό της χώρας. Κατασκευάζονται μεγάλα υδροηλεκτρικά και αρδευτικά έργα, αλλά και δημιουργίες υψηλού αισθητικού ήθους, σημαντικά δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, ενώ παράλληλα το Τεχνικό Επιμελητήριο αγωνίζεται για την ανάγκη προστασίας του ελληνικού τοπίου, ιστορικής ή φυσικής αξίας. Διαβλέπει επίσης τις ανάγκες του μέλλοντος, όπως το κυκλοφοριακό και ο αντισεισμικός κανονισμός και διεκδικεί να γίνονται δημόσια έργα μόνο μετά από μελέτες μηχανικών. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας επισφραγίζει την αξία και την παρουσία του. Αποκτά νέα περιφερειακά τμήματα. Σημαντικά έργα, οδικά και εγκυοβελτιωτικά, πραγματοποιούνται, ενώ το Τεχνικό Επιμελητήριο ξεκινάει τις μελέτες του για το μετρό της Αθήνας. Επιτυγχάνει την έναρξη άσκησης επαγγέλματος, συνεχίζει να μελετά και να παρεμβαίνει στα θέματα του αύριο, όπως η αυθαίρετη δόμηση και τα κρίσιμα έργα υποδομής και συμμετέχει αποφασιστικά στη δημιουργία οργανισμού τυποποίησης ελληνικών προϊόντων. Οι Έλληνες μηχανικοί μεγαλουργούν στο εξωτερικό. Στα γραφεία τους εμφανίζονται οι πρώτοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αναλαμβάνει δράση για τη διάδοση του πρωτοποριακού αυτού εργαλείου. Τα γεγονότα του Πολυτεχνείου του 1973 εκφράζουν μεταξύ άλλων και την έντονη αντίδραση του τεχνικού κόσμου. Στη μεταπολίτευση, οι Έλληνες μηχανικοί και το ΤΕΕ ανακτούν και εδραιώνουν τη θέση τους στην κοινωνία. Οι πόλεις μεγαλώνουν με αιχμή την οικιστική ανάπτυξη αλλά και νέα κτίρια που συζητούνται. Η πολιτεία πείθεται για την ανάγκη ζεύξης ρίου αντιρίου. Δημιουργούνται τα υπόλοιπα περιφερειακά του τμήματα, ενώ προωθούνται θεσμικά ζητήματα όπως ο κώδικας αμοιβών μηχανικών. Η επιστημονική δουλειά του ΤΕΕ διευρύνεται. Διοργανώνει συνέδρια σταθμούς για την ελληνική βιομηχανία, την πληροφορική, τα έργα του μέλλοντος. Συμμετέχει καθοριστικά στην επιχείρηση Πολεοδομική Ανασυγκρότηση 1982-1984. Συμβάλλει στη διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων και υποστηρίζει την ανάγκη άμεσης προώθησης του προαστιακού και αστικού σιδηροδρόμου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκδίδει πολύτιμα βοηθήματα όπως οι τεχνικές οδηγίες, ενώ η βιβλιοθήκη του μπαίνει σε νέα εποχή. Μαζί προχωρούν και οι Έλληνες μηχανικοί σε μια πιο σύγχρονη Ελλάδα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο επεκτείνει ακόμα πιο δυναμικά τον πολύπλευρο ρόλο του. Συνεχίζει να αναδεικνύει την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και υποστηρίζει επιστημονικά την πολιτιστική μας κληρονομιά.
Ξεκινάει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του. Οργανώνει σημαντικές εκθέσεις και πλήθος ιστορικών συνεδρίων. Η μηχανική του τόπου και το τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδας δίνουν το παρόν σε έργα ορόσημα αλλά και στον μεγάλο σεισμό του 1999. Η εποχή των μεγάλων έργων και των Ολυμπιακών Αγώνων βρίσκει τους μηχανικούς πρωταγωνιστές. Ολοκληρώνονται εμβληματικά έργα της χώρας. Η Ελλάδα βιώνει μια δεινή δεκαετία οικονομικής κρίσης. Το τεχνικό επιμελητήριο, σε πείσμα των μεγάλων προκλήσεων, συνεχίζει την αποστολή του. Ψηφιοποιεί την καταγραφή αυθαιρέτων, πιέζει δυναμικά για ασφαλιστική μεταρρύθμιση και την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων. Ιδρύει το ΤΜΕΔΕ. Από το 2015 παρεμβαίνει και υλοποιεί θεσμικές τομές, μεταρρυθμίσεις και κομβικά έργα για την κοινωνία και την οικονομία και προωθεί νέα εργαλεία για τους Έλληνες μηχανικούς. Σήμερα, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συμπληρώνει έναν αιώνα ιστορίας και έργου. Σε αυτά τα 100 χρόνια, οι εποχές, οι προκλήσεις και οι ανάγκες διαρκώς άλλαζαν. Αλλά η αποστολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας παραμένει η ίδια. Να είναι παρόν με έργο στην ανάπτυξη της Ελλάδας και στην κοινωνία. Με αυτή τη σπουδαία παρακαταθήκη, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας εξελίσσεται και συνεχίζει σήμερα για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο παρόν και μέλλον της χώρας για όλους.